φωνάξει εδώ πέρα το φίλο, σύντροφο, συνοδοιπόρο, συνεργάτη. Συναγωνιστή. Συναγωνιστή, ναι. Ο οποίο είναι ραδιοφωνικό παραγωγό, συγγραφέα, <σοβέρχει> <Η> <υπάρχει. σοβέρχε> Γραφ... δημοσιογράφο, DJ, όλα. όλα. Μηχανόβιο. Πολυτεχνίτη. Πολυεργαλείο. Πολυτεχνίτης Για να μα πει. Ε... Με μία Ο... ιδιότητα, είναι κυρίω αυτή του ραδιοφωνικού παραγωγού. Τι συνέβη κόφιλου... στι πέτσε το Σαββατοκύριακο. Το <laughs> γι' αυτά έχουμε άλλου εδώ. <laughs> ναι. Θα δώσουμε καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ, θα είμαι πολύ Όχι, ναι. είναι πάρα πολύ χαρά να είσαι <laughs> με ανθρώπου που γνωρίζει, ξέρει. <laughs> Λοιπόν, θε να βάλει την ατζέντα τη σημερινή κουβέντα. Η ατζέντα είναι πολύ ξεκάθαρη. Την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότεροι θα το έχετε ακούσει, διαβάσει, πληροφορηθεί. Ε, δεν έκλεισε το pitfork, ωστόσο ε, wow. ενσωματώθηκε στην ύλη του GQ. Mm. Θα ενσωματωθεί, θα ανακοινωθεί. Θα, θα, θα συρρυκνωθεί. Ναι. Είχε μέχρι στιγμή 12 πωλήσει, αν θυμάμαι καλά, έχουν ε, ανακοινωθεί. Μό, Προ το παρόν, ναι. Θα μείνουμε 8 μόνιμα με 8 staff writers. Α, ξέρει πώ το λέμε, 8 μόνιμου. Ε, σήμερα τα διάβαζα τώρα. Okay. Πώ είχε. Από ό,τι φαίνεται είχε σίγουρα 20 μόνιμου για να απολύσχαν οι 12. Συν κάποιε δεκάδε εξωτερικού. Στα κάλα, ναι, με του εξωτερικού δεν ξέρω τι θα γίνει και σου φέραμε να προβληματιστούμε όλοι, να Εναι. εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί και για, να δείξουμε, μέχρι εδώ. για να δείξουμε και λίγο ότι είμαστε και νέοι και ότι πιάνουμε τον παλμό. του... Εντάξει, <συστά> 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 το Pittsburgh και... Το Ζάιντγκαστ. Ξεκίνησα να μπορούμε. το διαβάσω. τότε, τώρα έχουμε. Τώρα 40. αυτό. Βασικά γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Πρέπει να πάρουμε θέση όμω τώρα. Είμαστε 35 και κάτω. Είμαστε μέοι κατά του Pittsburgh, Γιατί αυτή είναι η φάση. Πρέπει να πάρουμε μια θέση. Τι σημαίνει να πούμε λίγο. Και για τη μουσική. Εγώ για το, το δηλώνω εξ αρχή ότι είμαι προ-pitchfork. Δεν είμαι από αυτού που. Σε όλε τι φάσει και στι χυψτερικέ ναι, που ναι, έβαζε ναι, ναι, ναι. 5,2. Full. Full, στο... full, 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 full pro-pitchfork. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι. Ε, αντιμετώπιζα όλο αυτό και με τα 5,2 που λε, τα 6,8 το θάψιμο κάποιων φοβερών δίσκων ή την αποθέωση κάποιων ναι, δίσκων που... που πέρασαν και δεν ακούμπησαν, ας πούμε. <laughs> Εντάξει, it's ok. Ναι, κοίτα, άμα είναι ειλικρινές... Ναι, συνεπίση, ναι, εγώ εκτίμησα πάρα πολύ το ότι είχε πολύ μεγάλα κείμενα για το Ιντερνετ. Σε μια ναι. εποχή που όλοι. Το σπιν, α πούμε, το πολύ πιο γνωστό. Το σπιν ενδεχομένως... ήταν που είχε κάνει τα Twitter Reviews. Μπράβο αυτό. Το 13, σε μια εποχή δε... που το σπιν, για να σώσει την παρτίδα κάπω έκανε Twitter κριτικέ δίσκων... Ναι, αλλά ήταν εξή και η φάση τότε που. Ναι. Το 2013 το Twitter ήτανε... Σάρωνε. ήταν. Σάρωνε. Στα, ναι, στα, στα, στα πολύ πάνω ναι. του. Ναι. Ενώ το, το Pitchfork, α πούμε, το 2013 δεν... ήταν λίγο πριν εξαγοραστεί. Ήταν σε μια κατάσταση που ήταν καθιστική ατάξη. Σωστό. Δηλαδή Σωστό. Είχε, είχε καταφέρει. Ε, να κάνει μια εισγορή, εισγορή Εισχωρή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα όχι μόνο αυτό είχε, είχε καταφέρει να έχει δική του σκηνή στο πριμαβέρα που το πριμαβέρα τότε δεν είχε εξαγοραστεί δηλαδή είναι όλα ναι, 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 τι ναι, δεν ναι. είχε γίνει ακόμα ήταν όλα πριν γίνουν okay. ε, ε, το indie δεν είχε καμία σχέση με το σήμερα σωστό. Δεν είχαμε, δεν, το streaming δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε Επίση σωστό ήταν τελείω διαφορετικό το τοπίο, α πούμε, το μουσικό. Μαζί σου, ναι. Δίναμε, δίναμε και. Άσε με τώρα, τώρα που έχω αξία. τι ναι, απλώς... Λέσαι... Λέσαι... το φέραμε, να μιλάει και τα Όχι, αστείο να πει όλα να <laughs> συμφωνήσω. <laughs> όχι, ρε παιδί μου, βάζω, βάζω, βάζω. βάζω, βάζω, παιδί ναι. <laughs> Λοιπόν, ε, όσον αφορά τώρα αυτή την ανακοίνωση για, τη... για την νέα εποχή που θα έρθει του Pitchfork, εμένα αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο όχι ότι δεν το περίμενα, όχι ότι πέφτω από τα σύννεφα. Το επισήμανε μια συνάδελφο τη Guardian, στη, στον επικίδιο που έγραψε εξωτερικό του Pittsburgh. Είναι. Και το περάσαμε και πολύ στον Τούκα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν ήδη γραφτεί κάποια άρθρα για το τέλο ή μη τη μουσική δημοσιογραφία. Λε και περίμενε το τέλο του Pittsburgh ναι. η μουσική δημοσιογραφία. Ναι, ε, έχει ενδιαφέρον σημειολογικό ότι είμαστε στο 2024. Μετά από τόση μεγάλη και δίκαιη και πολύ καθυστερημένη και πάλι καλή ώρα παραποτέ, βέβαια, συζήτηση που έχει γίνει για την ισότητα φύλλα. Mm, το διάβασα και, τα λοιπά και τα λοιπά. ε, Το πώ 2024, ας πούμε, 75 χρόνια ξέρω, μετά mm. τη γέννηση του ροκ και ρολ, αποφασίζει ένα αφεντικό, ένα ιδιοκτήτης να κλείσει ένα μουσικό site και να το εντάξει. Ναι. Στο, στην ύλη ενό αντρικού περιοδικού. Κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικού αντρικού περιοδικού, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Δεν είπε να το βάλω στη Vogue η ναι, Wintour. Απ' Ότι οι ναι. άντρε ακούνε μουσική. Είπε να το βάλω στο GQ. Άρα, είναι... ακόμη το, το πρότυπο του φανατικού μου μουσικόφιλου που υπάρχει εκεί έξω είναι, είναι ο λευκό straight άντρα. Ή Α το straight, ο λευκό άντρα. Ή άσε και το λευκό. Ο άντρα τέλο πάντων. Mm. Ναι. Η ταυτότητα φίλου είναι αυτή, άσε του σεξουαλικού προσανατολισμού. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, α πούμε, 2024. Θα μου πει, άμα πιστεύεις, δεν είναι στη Vogue, δεν είναι στη Μόδα. Πιστεύει, υπή... <laughs> υπήρχε σκεπτικό πίσω από αυτό, ή απλά δεν το είπαν, ήταν η εύκολη λύση, ότι το GQ έχουμε. Υποθέτω ότι θα έκαναν έρευνα στα demographics που λέμε και στο χωριό μου και θα είδαν ότι όντω είναι κάτι που αφορά περισσότερο, α πούμε, το κοινό, το κοινό του GQ. Επίση, ενδιαφέρον είναι, κάπου το διάβασα και αυτό σε ένα από τα δεκάδε άρθρα που διάβασα για το κλείσιμο, ότι στα νούμερα που είχε το site σε καθημερινού επισκέπτε, ναι. ήταν αφήσει. το πρώτο στον όμιλο τα ίδια στην Κόντε Νάστ. Ήταν πάνω από το GQ, πάνω από τη Vogue, πάνω από όλα τα site τη Κόντε Νάστ ήταν το Pitchfork. Παρόλα όλα αυτά αποφάσισαν να το. Εντάξει, από ό,τι διάβασα, βέβαια δεν έφερνε. Δεν το θέμα ήταν το Revenue. Αυτό είναι το. Ναι, ήταν όλοι πίσω σε έσοδα. Ναι. και πώ να μην είσαι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ενίσχυρο. Δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ραγιά, από η τίτλη... από ένα μουσικό, Παρότι βέβαια τα τελευταία χρόνια είχε, γίνει λίγο, είχε ανοίξει το πεδίο. Όσο του. και να το ανοίξω όμω. Ναι. Για την αγορά είναι ένα μουσικό site. Ναι, είναι ναι, ναι. τόσο απλό. Δεν... Όχι και α δούμε και στην Ελλάδα. Ρε. Δηλαδή στην Ελλάδα που είναι εντάξει, 100 πιο, 100 φορέ πιο μικρή mm -hmm. αγορά, αλλά πού είναι τα μουσικά site, πού είναι το μουσικό κοινό. Δεν... Ναι. Ε, στη διαφημιστική αγορά δεν πολλοί ασχολούνται με αυτά. Είναι πολύ. Μα είναι μικρό και ελάχιστα το κοινό. τα μουσικά site. Υπάρχουν, ναι, ναι, αλλά είναι ελάχιστα. Ναι, αλλά είναι, και ναι, αυτοί ναι. που ασχολούνται με τη μουσική και που γεμίζουν τα στάδια που δεν, που δεν τα γέμιζαν πριν 15 και 20 χρόνια. Mm -hmm. Γιατί θεωρώ ότι πλέον εμεί που είμαστε, ας πούμε, στο κατόφλι ή λίγο μετά τα 40. Mm -hmm. Σε πόσα live έχουμε πάει που είχε 500-600 άτομα. Τα συγκεκριμένα live φέτο, α πούμε, πέρσι, μπορεί να, κάνουν, να, να γεμίζουν χώρου. No. Κατάλαβε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... φοβερό. Γίνονται περισσότερα φεστιβάλ από ποτέ σε όλο τον κόσμο. Και τα δικά μα πάνε καλά. Δηλαδή, τα δικά μα πάνε, πάνε καλά. Πριν 10 χρόνια δεν πήγαιναν καλά. Και γιατί το δεν έρχεται ο ένα και δεν έρχεται ο άλλο. Δεν έρχονται γιατί δεν υπήρχε κόσμο. Πάνε Λέον... καλά και όλα επειδή φέρουν βέβαια και πιο φρέσκα ονόματα πολλέ φορέ. Κοίτα, εγώ θέλω να φρέσκα ονόματα έβρισκε. Πάντα υπήρχαν στην Αθήνα. Έρχομαι. Δεν σου λέω ότι θα έρχονταν. Η Ροζαλία, α πούμε, που ήρθε πέρσι ήταν. Πολύ σπάνιο για Ελλάδα. Ναι, το ναι, ήρθε ακριβώ τη στιγμή που συνέβαινε. Δεν είχαν έρθει όμω, ρε παιδί μου, και πριν 15 χρόνια και πριν 20 χρόνια έρχονταν στο πικ. Δηλαδή είχαν έρθει ρε, το, το, το 2000 το πριν, ναι, 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 Δεν είναι ότι δεν έρχονταν συγκροτήματα. Δεν υπήρχαν ναι, τόσο το κοινό. Νομίζω ότι οι σημερινοί κοσάριδε, όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει εκεί έξω, είτε έχει να κάνει με την τραπ, είτε με το ωραίο hip hop. Ήτε με τα εναλλακτικά. Πηγαίνουνε. Ναι. πηγαίνουν Δηλαδή αν θυμάστε πούμε, πριν 3, όχι πριν έξι μήνες έβρεχε κιόλα στο ΑΚΑ, οι Imagine Dragons έγιναν, έκανε... ναι, ναι. εγώ δεν του ήξερα του Imagine Dragons. Εντάξει, δηλαδή... είναι και πολύ πιο εύκολο πια για το κοινό βέβαια, έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση. Είχε δηλαδή. 7.500 άτομα. 7.500 άτομα δεν είχαν ρέντιγκ στο το Δηλαδή θέλω να σου πω. Απλά του σημερινού έχει δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να του ανακαλύψει ένα ε, από ό,τι δηλαδή ήταν πριν 20 χρόνια. Είναι αυτή η τεράστια αντίφαση. Απ' τη μία λέμε ότι κανένα δεν θέλει να διαβάζει κριτικέ μουσική. Απ' την άλλη, 2024 και οι πωλήσει, α πούμε, του πιο αρχαίου φορμάτ του βινιλίου είναι περισσότερε από ποτέ. Έχουν εξωθεί. Είναι και μόδα, α πούμε το Ισραήλ. Ναι, θέλω να σου πω, Ροπέδη, ότι και οι πιτσερικάδε και οι μικρότερε γενιέ πάνε και αγοράζουν δίσκου. Καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου. Τα λεφτά δεν είναι να τα κρατά. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν νομίζω ότι κάποιο από αυτού, ή τέλο πάντων πολλοί από αυτού, κάθονται και διαβάζουν, ξέρει, και νοιάζονται για τι μακροσκελή αναλύσει. Χωρί αυτό όχι. να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτέ. Yeah. Εγώ προσωπικά τι κριτικέ του Πίτσφορ, αν και δεν έμπαινα να τι διαβάσω τακτικά. Ακόμη και μέχρι προχθέ, α πούμε, μπήκα, διάβασα κάτι. Ναι. Δηλαδή... Α, διάβασα. Εγώ είχα να διαβάσω ναι. κάτι στο pitchfork μπορεί και ξέρω εγώ πριν, το, πριν την πανδημία. Ενώ του ακολουθώ, α πούμε, στα social. Ναι. Ψέματα λέω. Ό,τι μου πετάξουν τα social, δηλαδή αν δω κάτι ενδιαφέρον σε μια φωτογραφία στο Instagram και mm -hmm. να πάω στο LinkedIn, θα, θα μπω. Θα μπεις. Να πληκτρολογήσω pitchfork. Mm -hmm. Είχε φύγει από τι συνηθίε μου. Ε, μεγάλωσα. Άλλαξαν ε, τα γούστα μου, ξέρει. Άλλαξαν να ενημερώνω διαφορετικά μουσική. Είναι τελείω. Ναι. Κάτι που δεν έχει καμία σημασία. Mm -hmm. Αλλά θέλω να πω ότι σε παρόμοια φάση θα βρισκόταν θα πάρα πολλοί κόσμο στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Ενώ οι πιτσιρικάδες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα ενδιαφέρουν για το οποιοδήποτε pitchfork, θα μάθουν όμως για τη μουσική του pitchfork και θα πάνε και θα στηρίξουν τη μουσική του pitchfork μέσα από το TikTok, μέσα από τα θα social Δηλαδή κοκκινή, ναι. έχει αλλάξει τόσο πολύ η φάση. Ναι. Που, που απλά το βάζω στην κουβέντα, δεν είναι ότι. Όχι, σχέρω. γιατί σα λέω προβληματισμένοι. Και δεν ξέρω κιόλα πόσο είχε τη δύναμη πια το Pittsburgh. Δηλαδή τους, Κοίτα, ε... μέχρι κάποια στιγμή είχε τεράστια δύναμη. Ναι, δηλαδή... τους Arcade Fire, α πούμε, του αποκλείστηκε. Ήταν ε... το Pittsburgh. η περίπτωση αυτό που λέμε και στο Βόλο. Και make το... or break. Και με τι κατηγορίε. Του κατεδάφησε το οποίο. Ναι, το, ναι, το ρεπορτάζ που έκανε. Ολόκληρα, ρε παιδί μου, ολόκληρα ήδη έφτιαχνε. Ναι, βέβαια. Τι μουσική ακού, ακού αυτά που διαβάζω στο Pittsburgh, κατάλαβε. Ναι, νομίζα... best new that... music. Νομίζω δεν την είχε πια αυτή τη δύναμη, έτσι καλύτε, την είχε χάσει λίγο. Ναι, αλλά αυτό θέλω να σου πω ότι είναι μάλλον σημείο των καιρών. Ότι άλλαξε mm. τελείω το μουσικό τοπίο και η μουσική βιομηχανία και ο τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε. Ναι, και ο τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε μουσική. Δηλαδή, ναι. πια είναι πολύ πιο εύκολο να ανακαλύψει μουσική. Ναι, μέσω social, TikTok και τα. Ναι, τι τα... με τα. τα... Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το Pittsburgh ε, κέρδισε. Θα δούμε και πώ θα Μπορεί να είναι και καλύτερο. Κανεί mm. δεν ξέρει. Είναι... Mm. τα βάφουμε μαύρα κιόλα. Μην προκαταβάλουμε καταστάσει. Αλλά, αλλά... Το ότι δεν θα υπάρχει πια σαν αυτόνομο θέτη είναι σίγουρα μία. Εντάξει, είναι, είναι στενάχωρο. Δηλαδή όπω όταν κλείνει οποιοδήποτε άλλο περιοδικό χάρτηνο ηλεκτρονικό που σου αρέσει, ναι, είναι στενάχωρο. Αλλά ήθελα να πω ότι ναι, θεωρώ ότι το Pitchfork ήταν, υπήρξε πολύ σημαντικό και για τη μουσική και για την pop κουλτούρα και για τη δημοσιογραφία. Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο που κέρδισε επάξια μια θέση πολύ σημαντική στην ιστορία. Ο ιστορικό του μέλλοντο θα μιλάει για το Pitchfork, θεωρώ, με, με καλά λόγια. Εντάξει, με τα μελανά του σημεία, με τα κραξίματά του, με όλα αυτά, ναι, οκ, okay, προφανώ, παντού σημαίνουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιου που κράζουν το Pittsburgh για, το, για τις βαθμολογίες που έβαζε τα 5,70 ξέρω εγώ και κάθονται πούμε, και διαβάζουν ναι, 2024 ακόμη το Uncut που κάνει την ιωστή, τον ιωστό εξώφυλλο πιστεύω, στον Bob Dylan ας πούμε. Okay. Εντάξει, δεν έχει κάπω. Το Uncut δεν διαβάζει. Το Mojo και αυτά. Το Uncut να γράφει το Uncut. Δεν το πιασά. Ωραία περιοδικά κι αυτά. Αλλά... Α, ναι. Εμεί στο Uncut τώρα. Ανέμε ναι, στο σπιτάκι σα. <laughs> 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 δηλαδή, <laughs> <σωστό. laughs> ναι, δηλαδή. Τα εξαδέρφια μα. Σωστό κι αυτό. Ναι, θεωρώ ότι τη δουλειά την έκανε όπω πρέπει. Επίση, βγήκε σε μια εποχή. Δεν πρέπει να το, ξεπε... να το περνάμε και αυτό έτσι στον Τούκο αψήφιστα, επειδή μεγάλωσε και έγινε. Πώ το λένε, status quo. Όταν ξεκίνησε το Pittsburgh, ξεκίνησε σαν φανζίνο. Όπω βγάζανε στα 70s και στα 80s τα χάρτινα φανζίν. Και ξεκινάει το Pittsburgh, το οποίο επομίστηκε και έφερε στην επιφάνεια, στην πρώτη γραμμή, ολόκληρο κατά βάση το λεγόμενο το Indie Rock. Κανένα άλλο δεν έγραφε για αυτά τα πράγματα από το 1995 και μετά. Ήταν στι πίσω σελίδε με μικρά γράμματα Και έχει το Pittsburgh έναν πυροβολημένο τύπο εκεί πέρα στο Chicago, ξέρω, όπου το ξεκίνησε. Και αποφασίζει ότι θέλει να κάνει ένα ηλεκτρονικό φανζίν. Mm. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, όπω λένε. Και μετά εντάξει, είπαμε, έβγαλε μπάντε σαν του Arcade Fire, σαν του. Broken Social Scene, εγώ Broken θυμάμαι. Social Scene, ε? του Interpol επίση του αποθέωνε στην αρχή. Τι άλλο αποθέωνε. Κοίτα, αποθέωνε, είχε πολύ πλάκα που αποθέωνε κάποια πράγματα τότε και μετά από χρόνια ξανά έκανε τα review και του έβαζε άλλη βαθμολογία. Ναι, αυτά, ναι, αυτό αυτό ναι, είχε ναι. πολύ φανά. Αυτό είναι παιδί, μου είχε κάποια ε, ωραία γκίμιξ. Το είναι και πολύ αληθινό. Είχε κάποια όντως. ωραία γκίμιξ τα οποία. Ένα είναι η βαθμολογία. Δηλαδή πουθενά αλλού δεν έβλεπε παντού αστέρια 6 στα 10, 5 το, το 6,8 που το είχε βαθμολογήσει το, το όνιο, α πούμε. Ναι, <laughs> <laughs> ε, Η διάφορα. η βαθμολογία του, α πούμε, ήταν κάτι το οποίο και το διαφοροποίησε και ρε παιδί μου σε τραβούσε. Να μπή, Κοίτα, να... Αυτό με τη βαθμολογία έχει ενδιαφέρον. Άμα το καλοσκεφτεί, τώρα μόλι μου ήρθε αυτό έτσι, να αναλαμπεί, το κράζουν όλοι οι ρε παιδί μου, οι πολλοί τέλο πάντων, ποια είναι η διαφορά του 6,2 με το 6,6. Ε, υπάρχει διαφορά. Πρόσεξε τώρα. Στι κινηματογραφικέ κριτικέ σε όλα τα sites του όλον τον κόσμο, που συνήθω βαθμολογούν σε, με, στα μια πέντε αστέρια, ναι. πάρα πολλέ ταινίε είναι στα τρία αστέρια. Δεν μπορεί να είναι όλε εισάξιε αυτέ τι ταινίε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια ταινία που είναι για τρία ακριβώ αστέρια και μια που θα είναι για 3,5 αστέρια. Είναι, τάξη, φυσικά. Και μια που θα είναι για 3,7 και θα έχει διαφορά από το 3,5. Οπότε, αν το σκεφτεί έτσι. Σε βοηθάει, μια ναι. χαρά. Αυτό είναι. Έχει τώρα, μια χαρά. Έχει μια διαφορά. Μου, το 6,9 από το 6,2 έχει διαφορά. Το 6,9 είναι σχεδόν 7. Το 6,2 είναι σχεδόν 6. Ναι, και το, απλά σου λέει το έξυπνο είναι ότι το κάνανε μόνο αυτοί, δεν το έκανε κανένα άλλο. Αυτό, ναι. Και ήταν οι πρώτοι που το κάνανε, α πούμε. Και οπότε... Συν το ότι μετά οι τύποι κάνανε και φεστιβάλ, κάνανε και σκηνέ το Πριμαβέρα, κάνανε και δικά του φεστιβάλ και στο Παρίσι, Παρίσι. Και... και Βγάλανε και ένα περιοδικό, ένα φεγγάρι, ένα βραχίδιο περιοδικό εκεί πέρα. Οπότε εκεί γίνε καθιστική ατάξη. Οπότε απλά συνεχίζει. Για να απαντήσω κι εγώ στην ερώτηση που έκανε πριν στο Θεοδόση, το πόσο σημαντικό α πούμε και τέτοια είναι ότι. Έχει κάνει αυτά, έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να τα κάνει, οπότε τα διατηρεί. Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Το θέμα είναι, γενικά ενέτει 2024, και όχι μόνο για τη μουσική, πόση σημασία έχουν οι κριτικέ, Δηλαδή, ο κόσμο ασχολείται με τι κριτικέ. Νομίζω πλέον. κινηματογράφο, δια... μουσική, βιβλία. Νομίζω περισσότερο διαβάζει κριτικέ αφού το έχει δει πια το έργο. Ναι. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Και, δηλαδή... και, δηλαδή... και επίση. Και σε, σε, σε και, και σε ταινίε. Και σε ταινίε πάρα πολύ. Δεν δε με ενδιαφέρει καν να ακούσω. ξέρεις. Περισσότερο όμω δηλαδή, συμβαίνει δηλαδή, αυτό. δεν Θα επηρεαστεί νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολο πια. Δηλαδή, λε, πιο πολύ ώρα θα μου πάρει να διαβάσω την κριτική από το να μπω στο Spotify και να ακούσω ένα δίσκο που βγήκε και να ακούσω τρία τραξ mm. ε, στο Skip. Οπότε λε, το ακούω, και άμα σου αρέσει, κολλήσει, πετά λε, κάτσα να διαβάσω και τίποτα για αυτό το δίσκο, την ιστορία, καμιά ανάλυση, κάνα τέτοιο, κάνα. Επίση, πια η κριτική είναι. Δηλαδή, θα βρει και τόσε κριτικέ από απλό κόσμο. Ναι, απλά είναι τελείω διαφορετικό η από την κριτική ταινία. Ναι, δηλαδή, έχει νόημα η δισκοκριτική το 2024. Έχει ναι, νόημα, ρε, εντάξει. Έχει νόημα και τίποτα δεν έχει Αυτό, στο τέλος, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Ναι, έχει νόημα. Έχει <laughs> όπως έχει και η εικόνα. Διαβάζει ένα ωραίο κείμενο, ξέρω εγώ. Αυτό, ναι. Αν διαβάζει ωραία κείμενα, ξέρω ε, φροντίζει την καλλιέργειά σου. Οπότε με αυτή την έννοια έχει νόημα. Όπω διαβάζει ένα βιβλίο, διαβάζει και ένα ωραίο δοκίμιο, α πούμε. Ναι, <laughs> <ένα δεμιώσιμα. laughs> <laughs> και από έναν έξπερτ περιμένει και το κάτι παραπάνω που δεν θα σου το δώσει ένα. Τη γνώμη σου, κατά πάσα πιθανότητα, θα την θα τη φτιάξει, θα τη στοιχειοθετήσει μόνο σου. Αλλά μετά είναι αυτό που λε: Όπω βλέπει μια ταινία και λε, κάτσε μετά να διαβάσω τι γράψανε για τη ζώνη ενδιαφέροντο του New mm. York Times, α πούμε, να διάβασα μια ωραία ανάλυση. Ναι. Ε, με το ίδιο σκεπτικό, λε, κάτσε να διαβάσω μια κριτική για τον δίσκο του Κέντρικ Κλαμάρα, α πούμε, που μ' άρεσε ναι. ή δεν μ' άρεσε. Ή τη Στέλιο Ναι, Swift, που μπορεί τον... να έχει δύο-τρει αναφορέ που δεν τι έχει σκεφτεί. Α, ακριβώ. που δεν έχει σκεφτεί. Α, ακριβώ. Ναι. Τώρα Αυτή που Swift Στέλιο στο, Spotify Rap ήταν. Στα αυτό πέντε τραγούδια είχε Στέλιο Σουδάν. Είχα Στέλιο Swift, ναι. Θέλω να σα πω μια αλήθεια τώρα, χωρί υπερβολή και χωρί να το θέλω να, θέλω να το παίξω ιστορία. Με το χέρι στην καρδιά. Δανίκα moment έρχεται. Ορκίζομαι. <laughs> σ... Συντάσσομαι κάπω. Ορκίζομαι χωρίς να στην. ...ορκίζομαι ε... τι να πω, ό,τι σημαντικότερο έχω σε αυτή τη ζωή. Ναι. Δεν έχω ακούσει ολόκληρο ούτε ένα τραγούδι τη Taylor Στον Swift. Ραδιοφωνε. Θα έχει ακούσει σε ραδιόφωνο, θα έχει ακούσει σε μπίσιμπα σου. Ο λόγο τη τιμή μου δεν έχω ακούσει ποτέ ολόκληρο Είτα, τραγούδι τη Taylor Swift. Θα να βάλει μόνο σου να ακούσει. Αλλά ότι θα είσαι σε κάποιο event κάπου και θα παίξει ένα τραγούδι τη Τέιλορ Swift. Και δεν ξέρω αν ήταν και εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή τη. Εγώ την είχα ακούσει στο The Bear, σε εκείνη τη σκηνή για την οποία πήρε και. Δεν πήρε ο δευτεραγωνιστή του The Bear, ο ξάδερφος. Ε, τη... ο... επεισόδιο 6. Που είναι μέσα στο αμάξι. Μην κάνουμε και spoiler. Και τραγουδάει η Taylor Swift. Έχουν και... περάσει 6 μήνε, θα το δούμε. Δεν, πραγματικά, πραγματικά. Δεν έχω ακούσει και νιώθω τόσο εκτό κάδρου που έχω αποφασίσει ότι θα συνεχίσω να πολέμαι εγώ... σε αυτή τη ζωή χωρί να ακούσω τραγουδάει η Taylor Swift. Πάντω και το Pitchfork. Το δεν είχε βάλει κριτική, δεν είχε ανεβάσει κριτική στο 1989 της Taylor Swift και ο ανέβασε και μόνο όταν το διασκεύασε ο Ryan Adams. Ο... Το Και είχε κατακριθεί τότε. Δικαίως. Κάτσε να σου πω κάτι. Τι είναι αυτό, ναι, και αυτό τώρα. Και είναι... αυτό και είναι... Ρε παιδί μου και η διθενιά η <laughs> συγκεκριμένη είναι μέρος του, του, του συστήματος, του, του οικοσυστήματος του Pitchfork. Του ναι, δε, σπορκ, ότι δε πες, δεν το καταλάβες. βλέπουμε και τώρα που το έκανε ο Ryan Adams η διασκευή... Ότι ρε το... παιδί μου είμαστε ελιτιστές, το ξέρουμε και σα. Ε, του έπαιρνε να, το κάνουν. Ναι, τους τώρα του παίρνουν. Για να δούμε τώρα. Πώ έγινε η μήνυμα τώρα, Αυτοί που μείνανε. όχι, και, επίση και δημοσιογραφία κάνανε. Είχαν αποκαλύψει σκάνδαλα. Ναι, κάνανε για τον Μπάτι. Για τον Μπάτι. Για τον Μπάτι. Fire, Εκείνοι το είχαν βγάλει. Βέβαια και εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη γιατί. Κάποιοι λένε ότι αυτό που έκαναν δεν, είχε, δεν απήχε και πολύ από αυτό που έκανε κάποτε ο, 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 ο τριανταφυλόπουλος με τον Κορκολί. Mm. Δηλαδή ότι ήταν συνενετικό όλο αυτό. Α, <στασχυμή> και απλά τον βγάλανε στα μανταλάκια. <στασχυμή> Καθένα θα διαλέξει τη θέση που. Ναι, που όχι. Πιο πολύ το λέω σαν υπόδειγμα ότι. Κάνανε, κάνανε και. Τώρα, ήταν σωστό, λάθο. Ναι, κάνανε ναι, και ναι. ρεπορτάζ όμω. Ναι, κάνανε και ρεπορτάζ. Εννοείται. Και πάρα πολύ ωραία συνεντεύξει. Και πάρα πολύ ωραία αφιερώματα κάνανε. Ναι. Και, και συνεντεύξει. Ναι. Οι λίστε αυτέ με τα 500 καλύτερα τάδε, α πούμε, είναι family του Rolling Stone για τι οποίε συζητάμε κατά πολύ ναι, 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 ναι. Συν τα φεστιβάλ. Ο, τα, τα φεστιβάλ ήταν πολύ δυνατά. Και στο Παρίσι, νομίζω, είχαν κάνει. Ναι, και στο Παρίσι και στο Σικάγο. Στο Σικάγο, ναι, κάτι συνέχεια. Αυτό. Ε, το, ε, αυτό, βλέπεις, να σημαίνει κάτι δυσίωνο για το μέλλον, γενικά, των ε, Μουμουέι, οι συγχωνεύσεις, το... Να σου πω κάτι. Όχι ότι το μέλλον ήταν λαμπρό. Αρέσει, συγγνώμη. <laughs> γιατί Δεν είναι ότι Το 2015 το εξαγοράστηκε <laughs> ο τύπο που είχε πάρει συνέντευξη το 2013. Mm -hmm. Πούλησε το site που έφτιαξε για να γράφει απλά μεγάλα κείμενα. Mm -hmm. Με τη μουσική που άκουσε. Σε ένα νόμισμα όπω είναι η Nast. Ναι. Mm -hmm. Κορπορετήλα, έτσι. Οκ. Okay, mm -hmm. ωραία περιοδικά. γλώσσα, το ένα το άλλο. lifestyle. Κορπορετισμό. Δηλαδή, mm -hmm. Ποιο θα νικήσει, τι θα κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη stakeholders, ναι, that's... revenue. Ήξερε που δηλαδή, ήξερε που έπλεξε, Ναι. Δεν, το... δεν, είναι ότι πέφτει από τα σύννεφα, ότι κάποια στιγμή τα συνέβαινε. Ναι. Απλά είναι αστείο ότι βγαίνει ότι... η Άννα Γουίντουρ και γράφει αυτό το μέμο και <laughs> Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Άσε ναι. μας που πήγαινε. Τι φαντάζεσαι. Σε είδαμε Σε φεστιβάλ του Pittsburgh. Σε είχαμε δει στο Devil Wears Prada πως πια είσαι. Άσε μας τώρα. Θα δούμε, μπορεί και κανεί δεν ξέβε, Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί το Pitchfork στην πορεία. Μπορεί να έχει εξίσου ενδιαφέρον. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εννοείται ότι θα είμαστε πάντα, του ότι μάδον. είμαστε πάντα με το. ήδη <laughs> υπήρξαν Πάντα να με τον εργαζόμενο είναι πολύ κρίμα ότι υπάρχει άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Ωστόσο, ότι... θεωρώ ότι αν πατήσει Pitchfork, δεν σε βγάλει. Θα μπει στο Pitchfork κανονικά, το οποίο θα είναι μέσα στο GQ. Okay. Τα review δεν παίζει να τα, να τα κόψουν τα αφιερώματα δεν παίζει να τα κόψουν Ναι, οκ, ναι, okay, θα έχουν λιγότερη ύλη. Αλλά δεν είναι ότι, θα, ναι. δεν είναι σταματάει να υπάρχει. Δεν είναι ότι τελειώσαμε. Okay, συνεχίζει με μια, άλλα, μια εποχή, νέα εποχή, α πούμε. Ναι, ας πούμε, ναι. Yeah, okay. αλλά. Θέλω να σου πω, επειδή όλα τα πράγματα δεν κάνουν κύκλο, δεν ξέρω. Δηλαδή και πριν 9 χρόνια, οκ, okay, βρέθηκε σε ένα. Σταυροδρόμι. Ε, και διάλεξε το σωστό δρόμο, ο, τουλάχιστον ο ιδρυτή του. Ο ιδρυτή Φαντάζομαι θα. Τα... Ναι, ο λογαριασμό του θα είναι μη πολύ παίζουν τώρα κι εμεί ε, πιο ναι, 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 Δηλαδή, άμα σου παρουσιάσετε την ευκαιρία. Ται, ναι, υμέρινες, το, 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 βάζω σαν γεγονό ότι. Ναι. Ε, 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 και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή, τη ναι. συμφωνία με τον σε εισαγωγικά διάβολο την έκανε. Δηλαδή, κάπω πρέπει να είσαι και αφελή μετά να περιμένει ότι. Απλά ο διάβολο φόρουσε πράντα. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δυνατό και απροβάριστο. Ναι, ναι. Φαντάζεσαι, το τιμάζει. Ναι, ναι, ναι. πάντως και αντανακλαστικά έδειξαν οι εργαζόμενοι στην Golden στα άμεσα. Χθες... απεργία. Ε. Και βγήκε και η Αν Hathaway, ναι, 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 στήριξε. Αντίφα ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουν ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον εντάξει. Ναι, yeah. Μωρέ, εντάξει, το κλείσιμο, μάλλον όχι το κλείσιμο, η, η αλλαγή αυτή στο Πίτσφορντ. Δεν είναι να πέφτει από τα σύννεφα ότι σημαίνει κάτι συγκεκριμένο και ωριακό. Ντέ και καλά αυτή η αλλαγή. Θέλω να πω, ήταν ένα ειδικού τύπου ας πούμε, μέσο. Ναι, mm. απλά αυτό το ειδικού τύπου μέσο, λέγω και γλώσσα, μπορούσε να έφτανε σε όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Ε, δεν είναι, δεν αρκετή, το Sonic στην yeah. Ελλάδα, κατάλαβε. Δεν είχε αρκετή όμω ε, αρκετό τζίρο. Είχε ναι. περισσότερου επισκέπτε, αλλά δεν είχε αρκετό τζίρο. Γιατί τα δηλαδή, προϊόντα αυτό που θέλω, ναι. δεν, δεν φέρνουν αρκετά λεφτά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή το GQ θα, φαντάζομαι θα τζιράρει Καλά, 100 φορέ παραπάνω από το Pittsburgh, για να μην πω χίλιε. Το ίδιο και η Vogue, το ίδιο και πολλά πολλά ακόμη περιοδικά. Η μουσική δεν έχει τόσο έντονη διαφημιστική αγορά και κινήση. Τι να κάνω. Θα συνεχίσουμε να ακούμε. Καλά, ναι. Προφανώ θα συνεχίσουμε ναι, να διαβάζουμε. Ναι, αυτό δεν ναι. σημαίνει κάτι για τη μουσική, δηλαδή. Πώς. Αυτό κάθε Πιο πολύ για το χώρο των μουσικών. Αυτή μου, η συζήτηση και... για το αν έχει νόημα να γίνονται κριτικέ στο μεταξύ τη θυμάμαι πριν ασπρίσει το, το μουσικό μου και, και τα μαλλιά μου. Τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια γίνεται πολύ έντονα τότε που μπήκε το Ιντερνετ mm. στη ζωή μα και φαντάζομαι θα γινόταν και στις δεκαετία του 80. Εντάξει, uhm τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλλαγή, τα σημεία των καιρών. Έτσι πάει. Όχι, έτσι αυτή. Να σου πω κάτι. Αφού στο τέλο θα πεθάνουμε όλοι, έτσι είναι ο άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο. Πολύ πλησιακό Έχει μια άποψη. Και θε να τη γράψει. Ναι. όχι, και στην τελική αυτοί που, που γράφουν τις απόψει στο Pitchfork και στα αντίστοιχα μέσα είναι άνθρωποι που okay, είναι πιο διαβασμένοι από το μέσο όρο ναι. το, στο χώρο τη μουσική. Ναι, γιατί. Έχουν ακούσει 5-10% δίσκου είναι... είναι 10, 10, παραπάνω και ακριβώς. μπορούν πιο εύκολα να. Ναι, απλά έτσι φαντάζομαι. θα το ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό ότι δεν συμφωνώ ούτε κατά διάνοια με του πιτσφόρκ μάχου. Υπάρχουν πιτσφόρκ μάχοι. Πολλοί. Αυτή η χερεκακή ρε παιδί μου ότι το πιτσφόρκ να τα Πάρτα τώρα Pittsburgh. Που... Να τα τώρα Pittsburgh γιατί, επειδή είχε πουληθεί το 2015 ή. Όχι, όχι. Επειδή, επειδή, έβαζε 6, επειδή ανεβοκατέβαζε κυβερνήσει στη μουσική μέχρι πριν από λίγα χρόνια το Pittsburgh. Συν το ότι πουλήθηκε στην Κόντε Νάστ και καθάρισε ο ιδρυτή του, φαντάζομαι, σοβαρά λεφτά. Συν, συν, τα φεστιβάλ, συν την άποψη, συν το δηλαδή. τουπέ, Αυτό, δεν... τώρα, αυτό δεν είναι σοβαρό. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό... Ζηλεύω που έβγαλε λεφτά και. Με αυτό εγώ δεν κανότ. μπορώ να συμφωνήσω, να, συμφωνήσω, να συμφωνήσω ούτε κατά διάνοια. Θεωρώ ότι το Pittsburgh υπήρξε για τη μουσική δημοσιογραφία και για την pop κουλτούρα. Ο ιστορικό του μέλλοντο θα, το, θα του φυλάξει δύο, τρει, πέντε σημαντικέ σελίδε στο βιβλίο τη ιστορία τη pop κουλτούρα. Πολύ σημαντικέ. Ωραία. Εμένα με έπεισε. Και εμένα με έπεισε. Ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. θέλω να πεις μας κάτι για το Μόρισε ή πριν κλείσουμε. Θα το είχαμε πει ε... αυτό, αυτό <laughs> δεν <συμονημένα. laughs> <laughs> Ο Μόρισε τι θα έλεγε σε μια κατάσταση. Μπιπ, 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 Όχι το οποίο, του είχαν φερθεί και πάρα πολύ όμορφα νομίζω. Δεν θυμάμαι για να μην ειλικρινείς. Φυσικά του είχαν φερθεί όμορφα. Και στο Life is a Pink ναι βέβαια, πολύ καλά. Και στο Ring Leaders όλα αυτά. Κάτσε να δούμε αν πρέπει να χαρούμε που έκλεισε το Pitchfork. Αυτό, και μήπως γίνεις και εσύ τώρα. Μόρισε Pitchfork και Pitok. Pitchfork τι ωραίο όμω που ήταν το Pitchfork. Και θα είναι, θα συνεχίσει να είναι. Στο τελευταίο δίσκο του Μόρισι βάλανε 6,1. Ο Μόρισι θα βάζει 5,5. Δηλαδή με <σχε> πολύ επίπεδο. <σχε> <φυσκεκόνα σχε> Περιμένετε. <πολλή σχε> <ομόνοι>. Εσύ πώς θα τα βάζε. Στο, στο τελευταίο. <σχε> <σχε> τελευταίο δίσκο του Μόρισι τουλάχιστον 6,4. Α, εντάξει. Να πάει σε τρίτο εξετάστη. αλλά βλέπω <παραγάλω>. εδώ ας πούμε <σχε> σε παλιότερους <σχε> δίσκους στο Years of Refusal ας πούμε 8,1. Ορίστε βλέπεις. <σχε> πολύ καλά. Στο Viva Hate 7,3 η άσχετη στο Your Arsenal 7,3. Ορίστε, εντάξει. Εξαιρετική αντιμετώπιση. 7,8 στο Vauxhall Nye. Bonadrag, δε 20th anniversary edition. Εκεί μπε. Best. best New 9,8. Δηλαδή δεν το Ούτε ο ίδιο το βάζανε. Πραγματικά δεν το είχα. Ούτε και εγώ θα το βάζανε 9,8. Θα κράταγε στα προσχήματα 9,8. Εντάξει, οκ. Θα κόψε Αυτά με το πιθανό. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Pitchfork το διαβάζετε. στο είναι το GQ πλέον. Εμά μα αφήνετε στο One Man στο Spotify και στα Apple Podcasts Και στο Γιατί... YouTube και... πλέον. Και στο YouTube, ναι. ναι, ναι, τα Google YouTube. πεθάνανε. Σουβαρά. Ναι, 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 ναι. για αυτά. YouTube. Και εσύ ναι, 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 ναι. θα είσαι στο YouTube. Πλέον. Καταπληκτικά. Να το πείστε επόμενη επεισόδια. Το, επόμενο το επεισόδιο. Θεοδόση την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε χίλιες και μία νύχτες. Ναι. Με εκλεκτό καλεσμένο. Έτσι. Ε, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.